para que lo quieras hacer, hay que pasar y de enfermedad, y de enfermedad, y de molestar, y de animar. Y más de todo, y más de todo, todo suyo no lo. Y si decides en tu medio de guitarras, con el mismo, con el juego, ahora dado a que vos me dibujo de mi salud, o de que me dices todos las jazz, o taxiarlos, y a Chumamaquí, y a Chumamaquí, y a los que dime que no son nada de la ciudad, y a los dos me dibujo de mi nombre y de mi nombre, huérgame y pobrerse, να αποδίδουμε σε εκείνους τους τόπους που είναι αναμένους από αίμα των λόγων μας. Και τα δεύτερα αυτά είναι πως είναι τα ποδάκρια. Εκείνων που υπερασπίστηκαν την Εθνική Κυριακή και την Εθνική Κυριακή της Πόλας. Εκείνων που υπερασπίστηκαν τη θρησκεία μας, την ορθοδοξία. Εκείνων που υπερασπίστηκαν την ελληνική σημαία. Και τη σημαία αυτή ακόμα, ορκιζόμενοι οι νεοσύλλητες στρατιώτες, η παξιωματική αλλά και η αξιωματική σχολή επιθέσεων των λιγάρων του Ιουδαντικού στο τέλος του όρκου τους, λένε ότι δεν θα καταλήξουν ποτέ, μέχρι την τελευταία ενεργοσύνη του αιματός. Είναι ακριβώς ο ίδιος όρκος, τον οποίο όμως τον έκαναν πράξη εδώ, με παγκελονομάκια. Στους αυτούς και από το κεφάλι και σε τους ευχαριστώ για την τιμητική παρουσία τους εδώ. Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι αυτός ο τόπος ούτε ξεχνά, ούτε παρασύρεται από εκείνους που ξεχνούμε. Η Μακεδονία εδέχθη τα τελευταία χρόνια επιθέσεις που μπορούσε τους. Απελευθερώθηκε. Γιατί εδώ δεν μας φυλάει η Ελλάδα. Γιατί εδώ όσα κανόνια και αν έχουν, όσοι δύναμοι και αν έχουν, όσοι συμμάχους και αν έχουν, είτε αυτοί οι σύμμαχοι είναι ενόπλες ή είναι διπλωματικοί σύμμαχοι, για να φέρω σε αυτό που πολύ εύκολα είπε ο Παναγιολογιώτατος, την ρημάδα την αξία και τα στερό μας. Εδώ έχουμε ένα λαό, ο οποίος αντιστέκεται υπερβολών και αιστείων. Και η Κέλλη είναι ένα λαμπρό παράδειγμα στο πώς η ελληνική ψυχή, όταν χρειάζεται μονοή, συστρατεύεται και ειδικά. Εδώ στην Κέλλη είχαμε τη νίκη με την παρουσία του ελληνικού στρατού, του οργανωμένου ελληνικού στρατού, και βεβαίω εκείνη την εποχή ήταν όλα στην Ελλάδα. Η ελληνική αστυνομία, η πυροσδική, οι δυνάμει αυτέ που έχουν και πολέμου συμμετέχουν ενόπλε στον λαό μα. Ευχαριστώ για την παρουσία του. Αλλά μαζί με τον ελληνικό λαό, μαζί με τι γυναίκε και τι γυναίκε, οι οποίε είναι οι απόγονοι, είναι οι κόρες, είναι οι εγγονές σήμερα των οπλοκλητικών των γεγονόμάτων. Είναι εκείνες που σήμερα στην Κέρδη είναι οι μανάδες των πολυτέκνων οικογενειών, ενώ στο οποίο που πρέπει να το μάθει όλη η Ελλάδα, ότι όλοι δεν βρίσκεται. Και αυτό είναι μια άλλη μάχη. Είναι μια άλλη μάχη την οποία πρέπει να δίνουμε σε μια Ελλάδα που ζούμε. Γιατί κάποτε μας πολέμησαν οι όπλες, τους αντιμετωπίσαμε και τους νικήσαμε. Τώρα μας αντιμετωπίζουν με άλλο τους όπλες. Ένα από τα όπλα αυτά είναι ο οικονομικός πόλεμος, ο οποίος πούρει οδηγεί στο να φτάσουμε στην αδυναμία. Οι μάχοι παρασυνόμαστε από τη δική τους θεωρία και να λέμε ότι ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε να παντρευτούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά. Το αποτέλεσμα θα είναι η υπογεννητικότητα, η οποία η υπογεννητικότητα σκοτώνει την πατρίδα. Εάν η Ελλάδα γίνει μια χώρα γερότητα, εάν στις τάξεις το
των νεοσυλλέκτων παρουσιάζονται λιγότεροι από αυτούς τους οποίους αποχαιρετούμε εν τιμές, εάν οι βαπτίσεις και οι γάμοι είναι λιγότεροι από τις κηδείες, η Ελλάδα πεθάνει. Εδώ λοιπόν στην Κέρια στέκεται και νικάται σήμερα. Γιατί παρά τον πολέμο συνηθίζεται όλοι να κάνουν μεγάλες οικογένειες. Και η οικογένεια είναι ο πυλώνας της εμπίστης στην πατρίδα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η παρουσία μας εδώ, ο οποίος καθιερώνει την καρατή, την παρουσία και η παρουσία η δική μου και επίσης η πολιτική ερχόμενη φέρνη. Εδώ είναι παρούσα οι στρατιωτικές αρχές με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον αρχηγό της στρατιάς, τον ταξίδερμο, τον σημαντικό σημαντικότητα και τις γυναίκες που καθιερώνουν πλέον την εορτή αυτή ως επίσημη εορτή. Και μακάρι να είχαμε κάθε μέρα εορτές. Και αν κάποιος δεν καταφύγει, αν είναι πιο λαπρές οι εορτές, κάνουμε και πιο λαπρές, δεν θα και πάλι. Θέλω όμως να στείλω και ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα σε κάτω. Επειδή ο κόσμος αλλάζει, επειδή η περιοχή μας αλλάζει, η περιοχή της νοτιοανατολικής μας Αιγαίου, όπου βλέπετε όλα είναι ανάστατα, η μόνη σταθερή χώρα στην ευρύτερη περιοχή είναι η Ελλάδα. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα από εδώ και την Ελλάδα της Μακεδονίας. Να μην διανοηθεί κανείς ότι θα παραδοθεί το όνομα της Μακεδονίας. Και σε αυτό θέλω να διαβεβαιώσω ότι οι ποιητές θα εμφανιστούν. Η Μακεδονία είναι ελληνική, η Μακεδονία είναι μία, η Μακεδονία είναι αποδεδειγμένη με ένα. Το λέω αυτό, διότι ακούγονται διάφορα δίθεν μοντέρνες φωνές, οι οποίες το όνομα της παγκοσμιοποίησης της νέας τάξης πραγμάτων αρχίζουν και ξεχνούν ή παραλλάσσουν την ιστορία. Όπως αυτό το αριστόρο που ακούσαμε προχθές για το θέμα της γενοκτονίας των ποτήρων. Θα υπάρχουν λοιπόν και εμείς οι οποίοι δεν τα στεκόμαστε. Η γενοκτονία των ποτήρων έγινε. Και σαν απάντηση της πολιτικής πράξης της προθεσμής του Υπουργού Παιδείας, εγώ δηλώνω ότι σε όλα τα στρατόπεδα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους θα γίνουν εκδηλώσεις για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, όπως επίσης και εκδηλώσεις οι οποίες θα αφορούν το σύνολο των εθνικών θεμάτων, για τα οποία κάποιοι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι ούτε εσείς μας αγαπάστε, ούτε βάζουμε νερό στο κρασί μας, ούτε υποχωρούμε. Θέλω ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσω. Με θεωρώ κύριε Πρόεδρε, τιμή δική μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ, τιμή δική μου γιατί βρίσκομαι σε αυτόν τον τόπο που κράτησε ελεύθερη τη Μακεδονία, δεν κράτησε μόνο ελεύθερη την Κέρνη. Το αποτέλεσμα του αγώνα αυτού, ενός αγώνα που ακόμα αφορά τα δεδομένα μας από μέσα, απέδειξε ότι ακόμα και λίγοι, οι ένοπλες δυνάμεις οι οργανωμένες ο ελληνικός στρατός που αποτελείται από το μόνιμο αστυνομικό προσωπικό, από τους εφέδρους, από τους εθνοφύλακες, αλλά και όλες τις ελπίδες και τις ελπίδες με την δύσκολη τιμή θα βρεθούμε από το μαζί με την κυρία Γαλή. Είμαστε ικανοί, όχι απλώς να προσπιστούμε την ελληνική κυριαρχία, την εργατική αικαιρεότητα, αλλά και τις αρχές και τις αξίες, αλλά και να απελευθερώσουμε εκείνους τους στόχους που άραγε βρίσκονται κάτω από μια άλλη σημαία του Βερολίνου. Καλή δύναμη και ευχαριστώ ακόμα μια φορά για τον Βερολίνο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ προσέλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
για να αυτό χρειάζεσαι και δικαιωματικά θα πάρετε την πλήτσα του. Αυτή μου χρειάζεται ιδιαίτερα. Γιατί δηλαδή, ο Κελιώτης είναι ο τρόπος που παλεύει με λύκους, αλλά και εσύ με λύκους που φαντάζομαι πως παλεύετε και είμαστε καλά. Χρειάζεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλούμε και τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού.